Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Λαβρέντη και νομίζω ότι θα είναι πάντα κοντά μας με τα τραγούδια του. Κύριε Γιαννάκο, υπήρξε κάποιο πρόβλημα με την διακομιδή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα το πρωί σε μονάδες υγείας? Κοιτάξτε, πράγματι υπήρξε. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τέτοιες ώρες, αλλά θα πρέπει να αναδεικνύουμε όμως και τις ανεπάρκειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που μπορεί, αν υπήρχε ασθενοφόρος στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, να είχε σωθεί τώρα η ζωή του Λαβρέντη. Και το λέω αυτό γιατί 4 και 27 το πρωί δόθηκε η κλήση από την οικογένειά του στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ επικοινώνησε με το Κέντρο Υγείας Αλμυρού, που απέχει από το Πτελεό, που ήταν το σπίτι του, που συνέβη το τραγικό συμβάν 30 χιλιόμετρα, δηλαδή γύρω στα 10 λεπτά με ένα τέταρτο. Το Κέντρο Υγείας Αλμυρού για άλλη μια φορά δεν διέθετε ασθενοφόρο στη Βάρδια λόγω έλλειψης οδηγών και πληρωμάτων ασθενοφόρων. Έτσι απευθύνθηκαν στο Βόλο. Από το Βόλος Πτελεό είναι 70 χιλιόμετρα, επαρχιακός δρόμος. Το ασθενοφόρο έκανε πάνω από 45 λεπτά και όταν μιλάμε για ένα σοβαρό καρδιολογικό περιστατικό, θα πρέπει ακόμη και το λεπτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όλα τα κέντρα υγείας του νομού Μαγνησίας, τα οποία είναι και το Πήλιο, εκεί ξέρετε είναι μεγάλες οι αποστάσεις, πάρα πολύ, δεν καλύπτονται με ασθενοφόρα, με αποτέλεσμα να έρχονται από το Βόλο και να κάνουν οι διακομιδές και 4 ώρες. Άλλα κέντρα υγείας έχουν, ήθιστε τα κέντρα υγείας να έχουν ασθενοφόρο και υπήρξε έλλειψη? Φυσικά θα πρέπει να είναι καλυμμένα επί 24. Πρέπει να είναι τα κέντρα υγείας καλυμμένα επί 24ωρου βάσεως με ασθενοφόρα. Είναι κέντρα υγείας αγροτικού τύπου. Πολλά, ξέρετε, τα περισσότερα από αυτά είναι σε περιοχές απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες, και είναι η μοναδική έτσι, ελπίδα του κάθε εκτάκτου περιστατικού να διεκομιστεί έγκυρα σε νοσοκομείο. Θα πρέπει να έχουν ασθενοφόρα. Να θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό στη Σάμο χάσαμε έναν 19χρονο πάλι, επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο 100 μέτρα στο Καρλόβαση τη Σάμου, 100 μέτρα από το συμβάν, να πάει εκεί να του κάνει ανάταξη. Γιατί τα ασθενοφόρα διαθέτουν από την ειδωτή και κάνουν ανάταξη στους ασθενείς που έχουν ανακοπή καρδιακή. Κύριε Γιαννάκη, μια ερώτηση και από μένα. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο κανονικός χρόνος μεταφοράς ενός ανθρώπου που παθαίνει καρδιά, ό,τι και αν πάθει, στο νοσοκομείο? Ποιος πρέπει να είναι, αν υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό στάτους? Θα πρέπει πολύ πολύ σύντομα, σε λεπτά, να είναι εκεί ασθενοφόρο ειδικό για να προσφέρει, με γιατρό να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Στο νοσοκομείο, ακόμη και αν περάσει μισή ώρα, 20 λεπτά, το σημαντικό είναι στα πρώτα 5 λεπτά να υπάρχει εκεί ασθενοφόρο 10 το πολύ, προκειμένου να προσφέρει πρώτες βοήθειες. Γιατί αν μιλάμε για ανακοπή, ακόμη και μετά να γίνει ανάταξη του ασθενούς, όπως έγινε στη Σάμο, μετά υπάρχουν προβλήματα, βλάβες μόνιμες στον οργανισμό του ασθενούς. Τέλος πάντων, εγώ θυμάμαι από τις έρευνες αλλά και από τις συναδέλφους στο ΕΚΑΒ ότι όταν αυξήθηκε ο χρόνος μεταφοράς στα 12 λεπτά, μου λέγανε ότι χάσαμε το στοίχημα. Ακριβώς. Πρέπει δεν να πω κάτι ως μικρή κατάθεση. Μια από τις πιο εφιαλτικές μέρες που έχω ζήσει στο ρεπορτάζ και θα έλεγα και στη ζωή μου είναι όταν, αν θυμάμαι καλά, το 99 ήταν, που ακολούθησα μία μέρα του συναδέλφου σας στο ΕΚΑΒ. Δηλαδή, είδα τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα λοιπόν να πω ότι δεν φτάνει το φιλότιμο η ψυχή, η καρδιά. Πρέπει να υπάρχουν και τα μέσα, να υπάρχουν και τα αυτοκίνητα. Εγώ θα σας πω, κύριε Κονταλάκη, το εξής. Ότι εάν υπήρχε ασθενοφόρο στον Αλμυρό, στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, θα ήταν στο περιστατικό σε 10 λεπτά. Εκεί υπάρχει απεινιδωτής, θα μπορούσε να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και να είχε πιθανότητες ο Λαβρέντης να ζει. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν. Αφήστε το, γιατί φαντάζεστε τώρα τι πρέπει να πούμε στην οικογένειά του, έτσι. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό που λέτε και γι' αυτό ρώτησα και για τον χρόνο. Είναι σαφές ότι αν η έλευση του ασθενοφόρου ήταν στην ώρα της, να μην το πω αλλιώς, προφανώς τώρα μπορεί και να μην κάναμε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.